Το μνημόνιο πράγματι ψηφίστηκε κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα κριθεί από την ιστορία αν είχαμε δίκιο ή άδικο για αυτό που έγινε. Σωστό αυτό. Λοιπόν, πήγαμε σε εκλογές με αυτό το μνημόνιο. Είπαμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Δεν είπαμε αυτά που λέτε, είπε ο Τσίπρας, είπε ο Παπαποστόλου. Ούτε ο Αποστόλου υποσχέθηκε σε κανένα τίποτα, ούτε ο Τσίπρας. Ναι, όμως ο κόσμος σου λέει, λοιπόν, τώρα, τον Ιανουάριο πριν βγεις, ένα λεπτό, περίμενε. Ναι. Δεν είναι αφαιόντε σου η αμαρτία, επειδή είπες. Ψήφισα ένα μνημόνιο και 6 μήνες πριν έλεγα άλλα. Ένα λεπτό. Θα σας απαντήσω. Πότε έλεγες την αλήθεια, τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι? Θα σας απαντήσω. Μισό λεπτό. Ή δεν ήξερες που πήγαινες τον Ιανουάριο? Αφήστε αυτά. Θα ακούσεις και εμένα στο ερώτημα. Το άκουσα. Πότε πήγαινες καλά, τον Ιανουάριο όταν έλεγες καταργώ τον ένφια, δίνω 13η ή το καλοκαίρι όταν σου βάλαν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι? Δεν μπορώ να ρωτήσω. Οι όψιμες μνήμες να τις αφήσετε. Ποιες όψιμες? Δεν έκλεισε χρόνο. Ακούστε. Η κυβέρνηση αυτή ψηφίστηκε για να κυβερνήσει για 4 χρόνια. Μάλιστα. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, ναι, το τέλος της τετραετίας, θα κριθεί για όλα αυτά που είπε. Σαφής. Και για το Γενάρη. Μάλιστα. Και για το Σεπτέμβριο. Σαφής. Όταν όμως όλο το σύστημα έχει ξεσηκωθεί, ναι, και σε ό,τι αφορά λοιπόν τον ελληνικό, καταλαβαίνει λίγο.